επιταχύνει όσον αφορά το Υπουργείο Ανάπτυξης τους στόχους για το Ταμείο Εγκυοδοσίας. Ενώ στην αρχή είχαμε ανακοινώσει ότι ο στόχος θα ήταν να το έχουμε έτοιμο στα τέλη Μαΐου, υπολογίζουμε μετά από πάρα πολύ εντατική προσπάθεια που κάναμε με τον κύριο Τσακίρη, τον αρμόδιο υφυπουργό, ότι θα πάμε αρκετά γρηγορότερα και θα είμαστε έτοιμοι για να προχωρήσουμε σε δανειοδότηση κεφαλαίου κινήσεων των επιχειρήσεων, ενδεχομένως και από τις αρχές Μαΐου. Κάτι θα εξαρτηθεί και από τις μετέπειτα διαπραγματεύσεις με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς και την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών. Στόχος μας είναι, όταν με το καλό η Ελλάδα ξεπεράσει την κρίση της επιδημίας του κορονοϊού, με ένα μεγάλο σοκ ρευστότητας στην πραγματική οικονομία, να βάλουμε γρήγορα μπρος όλες τις ελληνικές επιχειρήσεις, χωρίς να αφήσουμε καμία απολύτως πίσω ως θύμα αυτής πολύ μεγάλης και πρωτοφανούς κρίσης. Θέλω να πω σε όλους τους επιχειρηματίες και σε όλους τους εργαζομένους ότι τα μέτρα που ανακοινώνουμε σήμερα δεν είναι τα τελευταία. Βδομάδα με τη βδομάδα και όσο η κυβέρνηση αποφασίζει αναγκαστικά δραστικότερα μέτρα περιορισμού της κυκλοφορίας και άρα δημιουργείται μεγαλύτερη ζημία στην πραγματική οικονομία, τόσο εμείς εδώ σχεδιάζουμε και υλοποιούμε περισσότερα και πλέον διευρυμένα μέτρα στήριξης του κόμμου της εργασίας των επιχειρήσεων. Παραλαμβάνω, το σχέδιό μας προχωράει με σταθερότητα, είμαστε γρηγορότερα στο χρονοδιάγραμμα και χάρη στις πολύ καλές αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουμε όλο ένα και μεγαλύτερους βαθμούς ευελιξίας για να κάνουμε τη δουλειά μας. Δεν θα ήθελα καν να σκεφτώ, γιατί η πατρίδα μας πέρασε τα προηγούμενα χρόνια και μια μεγάλη φάση αντιευρωπαϊσμού, τι θα συνέβαινε εάν στην παρούσα κρίση ήμασταν χωρίς την Ευρώπη. Όλοι το καταλαβαίνουμε και καλό να το συνεκτιμήσουμε για να συνειδητοποιήσουμε πόσο σημαντικό είναι ότι καταφέραμε να είμαστε πλήρες μέλος της Ευρωζώνης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρά τις προηγούμενες περιπέτειες. Ανεύθυνες πληροφορίες που έχουν να κάνουν με διάφορες ανακοινώσεις περί επιβολής capital controls κατά τον τρόπο που ακούστηκαν σήμερα αποτελούν πρωτοφανείς προσπάθειες να βλάψουν και να πλήξουν πραγματικά τη χώρα. Κανένα τέτοιο ενδεχόμενο προφανώς δεν υφίσταται, καθώς το τραπεζικό μας σύστημα, και ευτυχώς γι' αυτό, είναι απολύτως σταθερό, ίσως και από τα πλέον σταθερά σήμερα στην Ευρώπη. Η Ελλάδα καταφέρνει να ξεπεράσει την κρίση με επιτυχία και όλοι μαζί, με πειθαρχία, μέθοδο και οργάνωση, εάν συνεχίσουμε την πορεία που έχουμε, σύντομα θα έχουμε ένα πολύ καλύτερο μέλλον. Γι' αυτό εργαζόμαστε, αυτό θα κάνουμε και αυτό θα πετύχουμε.